Χρησιμοποιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας, να υπάρχει η μέγιστη προστασία της δουλειάς, που αυτό όμως ποιος μπαίνει εμπόδιο. Δεν είναι η χρηματοδότηση. Με αέρα κοπανιστό θα έχουμε την προστασία. Τι κάνουμε απέναντι σε αυτούς που δεν χρηματοδοτούν τους δήμους? Ποια είναι η στάση μας? Ποια είναι η επιλογή μας? Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πάμε να τους δώσουμε και την εμπιστοσύνη μας? Και την επόμενη μέρα που θα έχουμε τη συνέπεια, θα αρχόμαστε να διαμαρτυρηθούμε? Το φρονίμον τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Ή θα πας πριν και θα πεις ότι εσύ κύριε παίζεις με τη ζωή μου. Εσύ για τους ανέργους, εσύ φίλε μου με διαχειρίζεσαι, με κρατάς σε ομοιρία. Με ρίχνεις σε μια δουλειά που πρέπει να είμαι εκπαιδευμένος, που πρέπει να έχω εμπειρία. Και άρα δημιουργείς όλες τις προϋποθέσεις να έχω ατυχήματα. Είμαστε μαζί σας, ο αγώνας είναι πολιτικός. Χρειάζεται ο καθένας να πάρει τη θέση του και την στάση του απέναντι σε όλους αυτούς, να τους ονοματίζει, γιατί τα λάθη μας τα πληρώνουμε με αίμα. Η κινητοποίηση έχει να κάνει με τη ζωή των εργαζομένων. Και γιατί μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ενός εργαζόμενου? Ποιος ο λόγος? Πας στην εργασία σου και θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Δεν είναι να περιγράφουμε μία κατάσταση. Είναι να δούμε την αιτία του. Γιατί η περιγραφή θα συνεχίσει και την επόμενη μέρα. Αν δούμε την αιτία, θα βρούμε και τη θεραπεία για να πάμε να το λύσουμε το θέμα. Πρώτο ζήτημα. Έχουμε τη στελέχωση και τα οργανογράμματά μας. Έχουμε τους απαραίτητο αριθμό εργαζομένων. Έχει αυτό συνέπειες μετά στο να δημιουργούνται προβλήματα και με την υγεία μας και με ατυχήματα και θανατηφόρα? Έχει, διότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει τη δουλειά των 10. Γιατί δεν έχουμε επομένως εργαζόμενους με όσο αριθμό απαιτείται σε κάθε μία λειτουργία του Δήμου, του κάθε Δήμου? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού? Μπορεί ένας εργαζόμενος που δεν είναι έμπειρος να πάθει ένα ατύχημα σε οποιαδήποτε δουλειά? Βεβαίως, διότι κάθε δουλειά έχει την εκπαίδευσή της, έχει την εμπειρία της, έχει την προσοχή. Και πώς θα υπάρχει αυτό όταν ανακυκλώνονται οι εργαζόμενοι στο Δήμο? Πότε θα προλάβει ο άλλος να δει τα αδύνατα σημεία, από πού κινδυνεύω, τι πρέπει να προσέξω, γιατί πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση και όχι την άλλη? Άρα λοιπόν, μόνιμες θέσεις εργασίας. Μόνιμες θέσεις εργασίας σημαίνει ότι πρέπει να... Γιατί δεν γίνονται? Ποιος ο λόγος? Γιατί θα πρέπει να παραδοθεί, λέει, στον επιχειρηματικό τομέα, όπου εκεί πώς θα δουλεύουν ακόμα λιγότεροι. Τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε και να το λέμε? Γιατί να πάμε? Έχουμε διαδικασίες πολιτικές απέναντι σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις κάθε 31 Δεκάτου του κάθε χρόνου. Για τον επόμενο χρόνο λέει ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις. Είχαμε συνέδριο της ΣΚΕΔΕ και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, και όχι μόνο αυτός, και τον άλλο πολιτικό σχηματισμό που θέλουν να πάρουν τη θέση του να γίνουν κυβερνήτες, ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις και δεν θα γίνουν σε ύψιλον έψιλον και δέλτα έψιλον. Τι θα έχουμε? Μόνο επιστημονικό δυναμικό. Γιατί? Γιατί οι Δήμοι θα γίνουν ελεκτικός μηχανισμός. Δεν χρειάζεται να έχεις εργαζόμενους στην καθαριότητα. Δεν χρειάζεσαι στο πράσινο. Δεν χρειάζεσαι στα σχολεία. Δεν χρειάζεσαι πουθενά. Θα παραδοθούν. Η στάση των εργαζομένων ποια είναι? Ανατροπή. Όσο δεν βάζουμε. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο με την παρουσία μας εδώ πέρα. Εάν δεν βγεις πρωτά να ονοματίσεις την αιτία, και η αιτία πίσω από τους κυβερνούντες ποια είναι? Ποιος θα κερδίσει εάν παραδοθούν οι υπηρεσίες του Δήμου? Ποιος εξασφαλίζει σίγουρο χρήμα, διότι ο Δήμος, οι Δήμοι θα πληρώνουν, και ποιος είναι αυτός ο οποίος
θέλει αυτή την εξέλιξη και το ικανοποιούν οι κυβερνώντες που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Εάν αυτά δεν απαντηθούν, θα ξαναείμαστε εδώ πέρα και θα λέμε για ένα άλλο ατύχημα. Για να φύγουμε λοιπόν από αυτό το... και να πάμε μπροστά, εμείς τι λέμε σαν δημοτική αρχή. Γιατί αυτό το θέμα, και είμαστε δημοτική αρχή όχι για να έχουμε εμείς κάποια άστρα, αλλά για να εκπροσωπούμε, γιατί δημοτικές αρχές είναι οι εργαζόμενοι, για να εκπροσωπούμε εσάς και τον πατραϊκό λαό,